Ο λόγος υπάλληλος, ναι, δεν μπορούσε με τίποτα να εργαστεί σαν υπεύθυνο σταθμάρχη στη Λάρισα. Ήταν 59 χρόνων, έγινε σταθμάρχη στα 59, τον κάνανε. Ήταν τα δικά μας παιδιά που τα βοηθήσαν και τα κάνανε, τον κάνανε σταθμάρχη, μόνο και μόνο για να βγει με το μισό του σε σύνταξη και με το μισό του σταθμάρχη. Ήταν ο μόνος μαζί με το, που έγινε σταθμάρχη μόνιμος με μισθολόγιο του ΟΣΕ, ενώ οι άλλοι που μπήκαν μαζί μπήκανε με μπλοκάκι. Υπάρχουν και σταθμάρχες με μπλοκάκια. Βεβαίως. Άρα με πλήρη ανασφάλεια εργασιακή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μαζί με το συγκεκριμένο μπήκαν, ναι, έγιναν με καμιά 15-20 σταθμάρχες. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω έγιναν με μπλοκάκι. Αυτό επειδή ήταν το δικό μας παιδί, το κάναμε μόνιμο. Ωραία. Τι εννοείται το δικό μας παιδί, συγγνώμη, ναι, Μάρια, τι εννοείται το δικό τους παιδί, κύριε Κολάκη? Πώς μπήκε, πώς έγινε αυτό σταθμάρχη στα 59 χρόνια? Για πώς πείτε έγινε, μου εσείς. Ποιος τον έβαλε, ποιος ήταν υπεύθυνος που υπέγραψε και έγινε αυτό σταθμάρχης? Πολιτικό μέσο. Πολιτικό μέσο. Να τα πούμε με το όνομά του. Ρουσφέτη δηλαδή λέτε ότι είναι? Βεβαίως. Ο λόγος υπάλληλος, εγώ τον γνωρίζω, τον είχα βοηθό, εργαζόταν στο γραφείο αποσκευών. Τον είχα βοηθό. Μετέφερε τις βαλίτσες των επιβατών από το γραφείο αποσκευών και τις τοποθετούσαμε πάνω στο τρένο. Και τις βαλίτσες των αποβιβαστέντων επιβατών τις έβρινε και τις παρέδιδε. Ναι. Λοιπόν, μέχρι το 2012, μέχρι το 2012 ήταν στο γραφείο αποσκευών. Έφυγε, τον διώξαν με μετάθεση και τον στείλαν στο Υπουργείο Παιδείας. Στα σχολικά βιβλία. Στα σχολικά βιβλία. Μάλιστα. Πριν από ένα χρόνο, πριν από 6 μήνες, 8 μήνες, τον ξαναφέραν, τον βάλαν σε μια σχολή και τον ορίσαν σταθμάρχη. Έκανε μια προκλητική, μια θεωρητική και μια πρακτική εκπαίδευση 6 μηνών. Δούλεψε 15 μέρες σε έναν σταθμό στην Καλαμπάκα που κυκλοφορεί 2 τρένα το 24ωρο και τον παίρνουν φυτευτό και τον φέρουν σταθμάρχη στην Άλυσα. Άπειρο, σε ηλικία 59 χρονών, χωρίς καμία γνώση το αντικείμενο. Να μείνουμε στο θέμα της τεχνικής επάρκειας, της γνώσης την οποία πρέπει να έχει ένα άτομο για να είναι σε μια νευραλγική θέση που διαχειρίζεται τόσους επιβάτες και τόσα δρομολόγια. Και να προσθέσω εγώ, σε μια χώρα που όλοι γνώριζαν, ασχέτως αν απαξίωναν τους συνδικαλιστές, ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας, άρα ο σταθμάρχης είναι τα μάτια και τα αυτιά του μηχανοδηγού. Και μόνο αυτός. Βεβαίως, ή τα μάτια και τα πια του σιδηροδρόμου. Σωστά. Του σιδηροδρόμου. Θα μιλήσουμε για το θέμα ασφάλειας. Γιατί εκεί και από αυτό το ζήτημα έχουμε θέματα. Λοιπόν, ο λόγος ασφάλειας δεν μπορούσε να δουλέψει ο σταθμός Λάρισας. Ένα είναι αυτό. Ήταν άπειρος. Γιατί είναι πολύ σημαντικός σταθμός, πολύ κομβικός. Είναι σταθμός ο οποίος καθημερινώς περνάνε χιλιάδες επιβάτες. Μάλιστα. Έχει περίπου 80 δρομολόγια, περνάνε 80 τρένα την ημέρα. Άρα είναι, χρειάζεται αντανακλαστικά γνώση, εμπειρία. Βέβαια. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι θα με πάρουν εμένα που κάνω εκπομπές στην Ελλάδα να πάω να παρουσιάσω debate για τις εκλογές της Αυστραλίας και να πούνε δεν ήξερε. Και αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Να σας πάρουν εσάς που είστε τώρα δημοσιογράφος και να σας βάλουν σε 6 μήνες να δουλέψετε να πάρει στο σταθμό Λάρισα ή στο σταθμό Αθηνών. Εκεί να δείτε τι θα πάθετε. Βέβαια. Μάλιστα. Και λογικό είναι. Ύστερα, το δεύτερο ζήτημα. Το σταθμάρχη αυτό το βάλανε ήταν μόνος του. Αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι πάντοτε ένας, ακόμη και σε τέτοιους σταθμούς, κύριε Κολάτε. Εμείς στα δικά μας τα χρόνια, όταν εργαζόμασταν εμείς, ο σταθμός Λάρισα. Εργαζόταν με 2 σταθμάρχες σε κάθε βάρδια. Είναι απαραίτητο γιατί ένα σταθμάρχης δεν μπορεί. Έχει μεγάλη κυκλοφορία, έχει μεγάλες ευθύνες, θέλει μεγάλη προσοχή, έχει φόρτο εργασίας μεγάλο. Ένα σταθμάρχης δεν μπορεί να δουλέψει. Έπρεπε απαραίτητο να είναι 2. Μέχρι το 2012-2013
εργαζόμασταν δύο σταθμάρχες. Έκτοτε το κόψαν για λόγους οικονομίας, γιατί όλο το προσωπικό και το σταθμαρχικό και τους κλειδούχους και τους μηχανοδηγούς και το προσωπικό των μαξοσυχιών τους διώξαν με μετάδυση για να κάνουν οικονομία. Στο βωμό του κέρδους. Μάλιστα.